Να είμαστε. Εδώ κύριο Μαξ. Αποφάσισα να κάνω σήμερα ένα daily vlog για ένα πολύ βασικό λόγο. Πρέπει να πάρω το μυαλό μου από αυτό που έχει να γίνει σήμερα με τον Μαξ. Λοιπόν, δεν ξέρω, ακούτε που μάλλον και ένα τρελό air conditioning εδώ μέσα. Μια πολύ τρέλα. Έτσι το κλείσουμε. Ο Μαξ σήμερα πρέπει να βγάλει έναν όγκο που έχει πάνω στο λιμφαδένα του, να τον στείλουμε για βιοψία, να το καθαρίσουμε. Έχουμε κάνει ό,τι άλλο χρειαζόταν, δηλαδή έχουμε κάνει υπέρηχους να δούμε αν έχει κάνει κάπου μεταστάσεις και όλα τα σχετικά. Πέρα από κάποιο λίπος που έχει στο σηκό του είναι ok, οπότε πάμε να αφαιρέσουμε τη φρίκη αυτή από το λιμφαδένα του. Είσαι χαρούμενος που θα το βγάλουμε? Χαίρεστηκε. Και εμείς θα δούμε μετά, θα φύγω εγώ από εδώ, θα τον αφήσω δηλαδή εδώ στον Αλέξανδρο σήμερα. Θα δούμε όλη τη ρουτίνα, τι έχει να γίνει, σούπερ πολλές δουλειές και στο κτήμα και πράγματα που πρέπει να γίνουν στο σπίτι. Έχουμε ακολουθήσει full τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε για να τον φέρουμε να κάνει εδώ πέρα την επέμβαση. Έχει μείνει στικός ο γλυκούλης. Τώρα θα πούμε μέσα να μας πούνε τι άλλο πρέπει να γίνει. Έχω να σας δείξω και τα γατιά εδώ πέρα που έχουν ξεμείνει, μπας και μπορέσετε και τα πάρετε. Και να είμαστε. Ετοιμαζόμαστε για pre-νάρκωση, προ-νάρκωση. Το άτομο εδώ, χαμογελαστό και έτοιμο. Και αφού άφησα το Μαξ και έχω φύγει, έχω έρθει στο κατάστημα της καρδιάς μας να πάρω τσιμέντα. Ασβέστες και κάποιες άλλες μαλακίες, γιατί πρέπει να αρχίσω να στείνω τελικά αυτή την περίφραξη για αυτό το κοτέτσι. Ο Αντώνης, η Τζίνα, η Τζέφι και η Τζίτζι, η Τζόις, πώς λένε αυτοί, κοντούν να φαντάρει. Πρέπει και με κάποιο τρόπο να σου είναι και αυτοί λίγο πιο ελεύθεροι τη ζωή τους από τα σκυλιά. Καλά, τα φόρτωσα. Και πίσω. Αυτός που ακούς για... Και ο λόγος που το smart δεν είναι ποτέ καθαρός, παιδιά, είναι γιατί βάζω τη μαλακία μου ήρθε μέσα. Εντάξει, αυτό έχω. Κανείς θα μας χαρίσει κανένα αυτοκίνητο, μας στείλει μήνυμα. Λοιπόν, τα φόρτσα έγινε και σκατά. Φεύγω, πάω. Δεν ξέρω αν θα την κάνω αυτή τη δουλειά σήμερα. Έχει πολλά άλλες δουλειές στο κτήμα προτεραιότητα. Θέλω να το ξεκινήσω όμως και θέλω να το δούμε και μαζί πώς θα γίνει. Κάτσε να κάνουμε και όπισθεν τώρα εδώ, γιατί δεν θέλω και κανένα παππού βασικά. Τίποτα άλλο. Και δείσουμε τίποτα από όντους. Έρχεσαι, μπαίνεις, φορτώνεις το μπουλό, φεύγεις. Πάω σε χελώνα τώρα, μέσα από τα πάρκινγκ. Πάω και ένα πάρα πολύ γρήγορο σούπερ μάρκετ. Σκοτώνομαι, πεθαίνω. Βρίσκεται νεκρή. Γιατί δεν έχω νομίζω τίποτα εκεί μέσα από το κολόσο να φάμε. Και φεύγω τελικά τρέχοντας για κτήμα αμέσως μετά. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η ζέστη. Φρίκι. Λοιπόν, σταμάτησα, πήρα και λίγο σκυλοτροφή. Δεν είχα σκυλοτροφή για Άκη, Μαξ. Ντάντι, για τα σχετικά. Καθίστε να αλλάξω και χέρι για να μπορέσω να ξεκλειδώσω. Senior Balance, σούπερ τροφή για τα γεροντάκια. Περιμένετε. Βγάλω κλειδιά. Είναι όλοι μέσα εδώ μεταξύ, Ποιους έχουμε εδώ? Μάλιστα. Τι κάνετε, βλέπετε? Βλέπετε αυτή την τρέλα με τα πουλιά που σας βάζω. Ωραία. Λοιπόν, νάτι. Όλοι μέσα, σκυλιά, γατιά βλέπω. Ο Άγιος Παντελεήμονας λείπει. Εδώ. Βγήκαν έξω εσύ τώρα, μάγκα τουρίσουνε. Παιδιά, τους αφήνω. Τους αφήνω στο air condition. Ο Άλεξ την κάνει. Άλεξ, έλα εδώ, μπουρλό. Τους αφήνω στο air condition. Έχει φρικτή ζεστή. Ελάτε μέσα. Αλλά θα κατορίσουν και θα έρθουν. Ποιοι είναι εδώ? Α, περιμένετε να σας γυρίσω. Κυρία Ήρα, κάνει το ξόφιο κοριό. Κούκι. Εσύ το παιδί μου, μωρή. Τσένα το ζουνάκι. Το ενοχλητικό σκυλί. Ντάντι. Αλτσχάιμερ. Άκης. Τσά. Πες τα λίγη. Σου έχω λείψει. Είμαι ο πατέρας σου. Σ' αρέσει κολλητομουρία σε μένα. Δεν μπορώ με αυτό το σκύλο. Παιδιά, τους βάζω όταν φεύγω στην τηλεόραση και βλέπουν κάτι σκιούρους και κάτι τέτοια κουλά, κάτι σκιούρια, κάτι πουλιά, κάτι τέτοια, περνάει η ώρα τους.
ψιλοσκατά εδώ. Όχι, μισό λεπτό να σας δείξω κάτι άλλο. China blue, China blue. China blue, το βρωμόγατό μου. Σπίτι δεν έχει βρει. Μπήκα. Πάω να φτιάξω ένα smoothie. Θα σας δείξω και πώς το φτιάχνω. Τέλεια ιδέα. Και αλλάζω. Όχι ότι είναι τίποτα καθαρό, έχει μείνει τίποτα καθαρό από αυτό. Τέλος πάντων, βάζω τα ρούχα του κτήματος και βγαίνουμε έξω να ξεκινήσουμε δουλειές με 40 βαθμούς. Τσουκου τσουκου. Λοιπόν, ναμαστέ. Ναμαστέ. Ας κάνω και εγώ μια φορά τον έξυπνο. Λοιπόν, γενικότερα, εγώ δεν τρώγω κανένα φρούτο ποτέ. Δεν τρώω τίποτα γινό, είμαι, γι' αυτό και είμαι βουβάλι, πίνω μόνο κακόλες, είμαι άθλιος, το λέω, κρεμάστε με. Παρ' όλα αυτά, τον τελευταίο καιρό με έχει πιάσει μια φοβερή τρέλα, και πίνω άπειρα φρούτα. Τα πίνω, δεν μπορώ να τα φάω, βαριέμαι, δεν μου αρέσουν να τα τρώω. Οπότε τι κάνω, έχω ανακαλύψει έναν τρόπο και συνδυάζω την αθλειότητα του εσωτερικού μου κόσμου, δηλαδή κοκακόλες και όλα αυτά τα σκατά, με φρουτάκι. Οπότε, πάμε να σας δείξω πώς φτιάχνω juice, αυτό, χυμό, στο blender και το πίνω. Παιδιά, έχει σπάσει το blender, σας το λέω. Αποτυχία, εδώ πέρα η μαγειρική, πρώτη επεισόδιο μαγειρικής. Ένα έσκος. Έσκος, έχουν σπάσει όλα. Έσπασε το μαλακία. Και αυτό έχει γίνει σαν κουλικό φρυτόκρεμα. Πάρα πολύ νόστιμο. Άρα ξεπέρα το φας, αηδία. Εσείς μην το κάνετε έτσι παρόλα αυτά. Πότε αφήστε να γίνει πάρα πολύ νερό. Να το στους 500 στροφές το κάνετε. Ναι, hey, παιδιά, δεν είχε σπάσει. Εγώ δεν ήξερα ότι αυτό εδώ ξεβιδώνει. Όλο αυτό το διάστημα το έπλαινα και κόβα κάθε φορά και μισό δάχτυλο. Και τελικά αυτό ήταν ξεβίδωτο. Γύρισε η Μαρία με τη Δάφνη και προφανώς η Μαρία Γλυκούλα έπλαινε τα πιάτα. Κατάλαβε ότι αυτό ξεβιδώνει. Το ξεβίδωσε. Και εγώ τώρα έβαλα τον μπλέντερ και γίνανε όλα πουτάνα. Άρα θα το ξαναβάλω να γίνει χυμός. Μισό. Λοιπόν, έλα, τώρα μάλιστα. Δεν υπάρχει καλύτερο. Αυτά τα φρουτοποτά, mocktails λέγονται, mocktails, έχουν μέσα ήδη, ρε παιδί μου, διάφορα αρωματικά και τέτοια, τα οποία είναι γαμό, τα βάζει μέσα στο φρούτο και δεν έχει όλη αυτή τη φρουτίλα, ρε παιδί μου, για εμάς που δεν είμαστε άνθρωποι των φρούτων. Πάμε. Χθες θα σου πω τι έγινε. Όχι χθες, προχθές. Απλά έχουν μείνει και μία μέρα στα σκατά εδώ πέρα. Γυρίσαμε το βίντεο με τον Κρικρή για το Solar Light, τέλος πάντων, για το Leroy Merlin. Και εγώ σαν καλός ηλίθιος, έβγαλα τα πάντα από τα κουτιά και λέω κάτσε τα βάλω από εκεί στη γωνίτσα τα κουτιά να μην, να μην φαίνονται στο βίντεο. Γυρίσαμε το βίντεο, τελείωσε η τρέλα και τα κουτιά έχουν κοπεί σε εκατομμύρια κομματάκια και παντού, γεμίζω το όπως σκατά, γιατί ο κύριος Γιώργος και η κυρία Ήβη, τα βούρλα αυτά τα δύο, τα έκοψαν σε δισεκατομμύρια μικρότερα κομμάτια. Οπότε έχω να καθαρίσω και αυτό τώρα. Παρ' όλα αυτά, πάω να καθαρίσω το στάβλο που μένει η κατσικούλα και οι κόπτες, γιατί θέλει καθαριότητα. Ρε μουρλόγι, εδώ που είσαι. Δώσε να φύγεις την κάμερα, ας μιλήσουμε έτσι. Φίβη, λοιπόν, τέρμα τα φιλιά, πρέπει να καθαρίσω παιδιά. Να τις και οι κότες, δείτε τι γίνεται εδώ πέρα έξω. Αυτό σε λίγο, έτσι γίνεται κάθε δύο μέρες. Δεν είναι ότι είναι παρατημένα. Είναι μια, διασώζουνε, βρώμικα είναι. Πάμε να τα καθαρίσουμε. Βασικό εργαλείο είναι αυτό εδώ των κουμουτσίδιων. Η δανκάνα που λέω εγώ. Τόνι! Πουλο. Εντάξει τώρα, σύγχριστο είναι. Δεν χρειάζεται να τα βλέπετε αυτά. Ενώ δεν έχει και τίποτα να καταλάβετε, μαζεύεται όλη η οργανική ύλη εδώ πέρα κάτω. Το κουτσουλιά, το σκατό,
Τα γιατί λέω. Κακάκια γίδας και κότας είναι ψιλοκαυστικά αν τα πάρεις και τα ρίξεις κατευθείαν στα φυτά. Τουλάχιστον έτσι μου έχουν πει και εγώ σας λέω αυτό που μου έχουν πει. Οπότε τι κάνω, εγώ τα βάζω στο compost bin που έχει μέσα διάφορα σκουλκοειδή και διάφορα άλλα πράγματα. Χωνεύονται και μετά από αρκετό καιρό χρησιμοποιώ ό,τι έχει χωνευτεί στα δέντρα, το οποίο είναι φανταστική κοπριά. Αυτό θα πάω να τα μαζέψω τώρα, να τα πετάξω, να πλύνω. Θα μπούμε μπροστά να μαζέψουμε ό,τι ντοματούλα και ό,τι σκατουλάκι βρούμε. Συνεχίζουμε. Μέσα στο μποστάνι, να είμαστε. Αυτό μου έλεγε μια κοπέλα ότι είναι μύκητας. Εγώ το έκοψα, το πήγα σε ένα κύριο εδώ πέρα που ξέρει, μου είπε ότι δεν είναι μύκητας. Εγώ σαν θεόχαζος τα έβρεχα από πάνω μέσα στη μέρα και τους έκαψα τα φύλλα τους μέσα στη ζέστη. Παρ' όλα αυτά έχει κάτι κολοκυθάκια, κάτσε να συγχύσω να τα δείτε για να τα μαζέψουμε. Τα μόρτα γλυκούλκα. Α! Εγώ τα κόβω όλα με τα χέρια. Α, δείτε. Έχω μαζέψει λίγες ντομάτες. Γεια μου. Αυτά όλα, παιδιά. Κάποιοι μπορεί να μην το έχετε δει, γιατί χαιστήκατε. Αλλά υπάρχει το βίντεο πώς θα φύτεψα, που λέγεται, πώς λεγότανε, φυτεύουμε σποράκια, κάτι τέτοιο. Οπότε μπορείτε να πάνε να το δείτε. Κοίτα εδώ, κάτι ντομάτες έτοιμες για κόψιμο. Σόκα, αυτές εδώ θέλουν λίγο ποτισματάκι. Αυτές εδώ, παιδιά, τις ντομάτες. Αυτές εδώ. Το σπόρο τον έχω φέρει από την Αυστραλία. Είναι ένα Heirloom. Κάτι κουλικό έχει πάθει. Ένα Heirloom variety. Πώς λέγεται, πατροπαράδοτο variety. Λέγεται Blue Russian, αγγλικό variety ντομάτες. Γενικότερα, αυτά επίσης είναι αυστραλέζικα κολυθάκια, κατά κίτρινα. Έχουν ψιλοτελειώσει, ρε παιδί μου. Να, έχει ένα εκεί πάνω να το κόψω μαζί. Πυλός, να το ο συνδικάτος. Δεν θα σας σύστηνα να τα κόβετε με τα χέρια, γιατί τσιμπάνε μαλακίες. Κουκλά, δίχρωμο. Ναι, γενικότερα θα σας σύστηνα να έχετε μαχαιράκι να τα κόβετε. Τα δικά σας εγώ με τα χέρια, μια ζωή μπούρδες κάνω. Έλα, εντάξει, όλο και κάτι μάζεψα, Το μάτι θα τις φάω τώρα για μεσημεριανό. Φουλ ζέστη. Εγώ δεν έχω και πάρα πολλά ακόμα πράγματα να κάνω. Μέσα καθάρισα το στάβλο. Πότσα και λιγάκι. Μάζεψα και όλα τα σκουπίδια που κάνανε όλοι οι άλλοι. Μάζεψα τα λαχανικά μου. Τι γίνεται εδώ, κύριος Μπιμπίκος. Ο κύριος Μπράξτον πάει πάρα πολύ καλά. Σιγά ρε, ήρα, απλά πέρασε. Ήρα τη μαλακισμένη. Και Τζένα. Παιδιά, δεν έχω δει την Ολίβια όλη μέρα. Για κάτσε να πάω να την ψάξω μια στιγμή. Γιατί τώρα το σκέφτηκα ότι δεν την έχω δει. Μπράξτε να ανέβα. Και ο Άκης. Άκη, τι κάνεις εκεί κάτω, ρε, τώρα ξύμισες. Πάμε δωμάτιο να δούμε λίγο τα κουτάβια. Φίλα τα γαϊδιά σου, Φωξή. Έρχομαι τουλάχιστον 80 φορές την ημέρα. Μέσα δεν μπορώ. Φωξάρα, σε χάει μου, ριγουρούνα. Συγγνώμη, εσείς τι θα κάνατε, ρε γαμότο? Να πούμε όμως ότι να πάτε να στηρώσετε τα σκυλιά σας. Δεν χρειάζεται, όσο γλυκά, όσο φανταστικά και υπέροχα να είναι τα κουτάβια, δεν θέλουμε άλλα σκυλιά έτσι ανεξέλεγκτα σε αυτή τη χώρα. Ελάτε να τελειώσουμε, να διάσουμε τα καταφύγια. Δεν ξέρω κι εγώ τι, και μετά να το ξανασυζητήσουμε, ρε γαμότο. Είναι πολύ πουτσούνι όμως. Δεν θέλουμε κουτάβια σε αυτόν τον κόσμο. Αυτή η παιδιά είναι η πιο μικρή, είναι η Θαμπελίνα. Θαμπελίνα, θα πέσεις. Τρελαίνομαι για αυτήν την μικρούλα. Η άλλη έξαλλη με ακούει, δεν ξέρει που είμαι, γιατί είναι αυτό το παράθυρο και φωνάζει έξω εδώ με τραγίδα. Δείξτε τώρα όλους που τρώνε. Μη φρικάρετε που είναι κάτω στα πλακάκια, παιδιά. Έχει 40 βαθμούς. Τα σκυλιά πάνε και η μαμά, βέβαια, τα πηγαίνει και από μόνη της. Ζεσταίνονται πάρα πολύ. Έχουν εδώ να κάτσουν και πετσετούλα και έχουν και τις μαξιλάρες τους. Απλά επιλέγει και αυτή, αλλά και τα μωρά λόγω θερμοκρασίας, να κάθονται κάτω. Είναι πιο δροσερά, έτσι. Εδώ είμαστε στο σκυλοδωμάτιο. Το σκυλοδωμάτιο είναι γενικότερα ένα ζεστό δωμάτιο. Εγώ τις έχω ανεμιστήρες, τις ανοίγω τα παράθυρα, τις βάζω το air condition. Δεν μπορώ να έχω δυστυχώς το air condition πάρα πολύ ωραία ανεμένο, γιατί αυτά είναι μωρά. Δεν μπορούν να είναι
Πώς λέγεται, κάτσε με τη γυαλιά μου έξω. Να είναι στο κρύο συνέχεια όλη την ώρα. Αλλά σε γενικές γραμμές, το ευχαριστιέται, είναι πολύ ok εδώ. Είναι, έχει έρθει και σε μία γωνία. Είμαστε, φαντάσου, σε ένα μικρό χώρο μακρόστενο, νάτος, ο οποίος ήταν μάλλον ντουλάπα ή αποθήκη εδώ πέρα πίσω. Οπότε νιώθει ασφάλεια, είναι σαν φωλίτσα εδώ για αυτήν. Να, κάτσε να πω πιο πέρα, το. Θα το γυρίσω να σε δείξω. Η Foxy σε γενικές γραμμές έχει ψηλό που την έχουν αποδεχτεί τα υπόλοιπα μέλη εδώ στο Happy House. Δηλαδή περνάει και την ώρα της, περνάει και τη ώρα έξω μακριά από τα παιδιά της, τα αφήνει δηλαδή και από μόνης πια. Ήδη έχουν περάσει, νομίζω είμαστε Foxy σήμερα μία εβδομάδα μαζί, ε. Οπότε έχει αρχίσει και βγαίνει και έξω, κάνει και τις βόλτες, τις παίζει και με τα άλλα σκυλιά, έχει αρχίσει και είναι λιγότερο καχύποπτη. Τζένα δεν τη βλέπω καλά, έχει έρθει εδώ, πάνω τη βγάλω έξω γιατί... Τζένα... Φύγε από εδώ, δεν σε βλέπω καλά. Άντε για βοξάκι, βγάζω την Τζένα έξω παιδιά να τη φάει. Η Τζένα ρε γαμώ, το έμεινε εδώ. Εντάξει, μην τρελαίνεσαι κούλα. Έμεινε εδώ και μάλλον εδώ θα μείνει. Γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει. Είναι πολύ κρίμα που δεν υποστήριξε κανένα στην Τζένα να την πάρει σπίτι του. Πήρα πάρα πολλά μηνύματα που λέγανε «Έλα μωρέ, η Τζένα είναι μια χαρά εκεί, εγώ τη βλέπω να μένει στο Happy House, αυτό η καλύτερη φάση θα είναι για αυτήν το Happy House». Μπορεί να είναι και η καλύτερη φάση για την Τζένα το Happy House. Το θέμα είναι ότι έχοντας την Τζένα εδώ, αυτόματα πρέπει να κλείσω την πόρτα για ένα άλλο γατάκι που θα έχει ανάγκη. Και θα μου πεις αυτό λες κάθε φορά ρε φίλε και έχεις φτάσει 5 γάτες μέχρι στιγμής. Ολίβια, Τζιτζερόγατα, Άλεξ, Τζένα, Τσάνα Μπλουρ. Δεν είναι έτσι, γιατί αυτές οι γάτες έχουν φοβερά μεγάλη ανάγκη φροντίδας και φοβερά πολλά έξοδα, οπότε είναι πολύ κρίμα που δεν βρέθηκε κάποιος να την πάρει. Ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο και με την Τζάινα. Τζάινα, έλα. Δεν μπορώ με αυτό το γάτι, το πανθύριο δίτς. Σ' αγαπώ, μωρή μαλάκο. Πάω να φτιάξω μεσημεριανό. Είμαστε έτσι φουλ χαλαρούς, να μην σκοτωνόμαστε δουλειά, γιατί εγώ ουσιαστικά έχω βγει σε άδεια και δεν έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι το σχεδόν το τέλος Αυγούστου. Οπότε το έχω πάρει πολύ χαλάρα, ρε παιδί μου. Το έχω και πολύ ανάγκη. Είναι έμπραξτε, τον αρέ μου. Και έχει και φουλ ζέστη, παιδιά. Όταν έχει φουλ ζέστη, δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, παρά μόνο να κάτσεις και με τα σκυλιά σου στο air condition. Έπεσε το ζών. Η άλλη μέσα. Μπράβο, Άκη. Σπάσε το ξύλο τώρα. Ωράκια μου. Πάμε έξω, έλα, γίδα. Ημεριανό time. Έλα, Δήμητρα. Έλα, ρε Δήμητρα, βγες. Τον τελευταίο καιρό, παπάρες. Είχα συνέχεια παρέα εδώ. Σχεδόν όλες τις μέρες. Ερχόταν και η μάνα μου την προηγούμενη εβδομάδα που μπορούσε. Οπότε είχα παρεούλα, έτρωγα και με κάποιον. Άξι. Είναι πολύ ωραία. Φυσάει και λίγο. Να σκεφτώ και λίγο κάποια πράγματα που θέλω. Μισό πράγμα που πω στο μυαλό μου που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, αλλά νομίζω ότι πρώτα πρέπει να κάτσουν όλα μέσα μου. Πολύ. Συμβαίνουν πολλά προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο, πέρα από το ότι ο Μαξ, τώρα που μιλάμε, έχει τελειώσει το χειρουργείο του, είναι ήδη στο κλουβάκι του και θα πάω το απόγευμα να τον πάω να τον φέρω εδώ, έβγαλε τον όγκο που έχει στο λεμφαδένα, και ο Μπράξεν είναι πολύ άρρωστος και ο Άκης δεν πάει καλά και η Μπάν δεν πάει καλά. Όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ την ψυχολογία μου. Αυτό όμως που πραγματικά με έχει ρίξει και δεν το έχω μοιραστεί καθόλου μαζί σας είναι ότι είναι ο μπαμπάς μου πολύ άρρωστος. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι στην εντατική, εδώ και αρκετό καιρό. Δεν μας επιτρέπουν να τον δούμε, μας επιτρέπουν να τον δούμε πολύ λίγο. Αυτό έχει δημιουργήσει αρκετές τριβές γιατί όλοι θέλουμε αυτόν τον χρόνο. Πάρα πολλά πράγματα μου έκανα να σκεφτώ. Μου έχουν να σκεφτώ πώς είναι να μεγαλώσω και θα είμαι τελείως μόνος μου. Τελικά και αυτός ήταν ένας μπαμπάς πολύ αγαπημένος. Και από τη γυναίκα του και από τα παιδιά του, αλλά και τώρα είναι εδώ και 10 μέρες μόνος του στην εντατική, πώς θα νιώθει. Όλα αυτά, τέλος πάντων, δεν το βάλω γιατί θα μου κοπεί όρεξη και δεν θα φάω. Πάνω θα το πω τον παγωτά πάλι.
Έχω αλλάξει 3 φορές ρούχα σήμερα, ούτε ρούλο που μιλάω στον Μπράβο σε τέτοια φάση. Παρ' όλα αυτά, είμαι στην Αττική Οδό. Τα πάντα είναι μπλοκαρισμένα. Καθότι γίνεται κάτι πουλικό. Πάω να πάρω το Max, να μας πει και ο Αλέξανδρος τι έγινε. Και θα πάρω και την κόρη του Δράκουλα, τη μικρή. Την ξέρετε σίγουρα κάτι από τα TikToks. Να την πάω στο φίλο μου το Φώτη. Αν ποτέ ξεμπερδέψουμε από εδώ, τι κάνουν παιδιά. Είστε με τον κόσμο που του γράφει έναν ένα. Είναι τρελή. Έχουν διπλό μαζί μου. Και νομίζω ότι και ασφαλεία μου σήμερα. Είσαι! Ακούτε τον Κελεμπέκο που φωνάζει. Να το ο κύριος Μαξ. Εδώ. Επετυχημένο το χειρουργείο. Πετύχαμε. Τα καταφέραμε. Το στείλαμε τον όγκο για βιοψία. Κύριε Μαξ, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Και στο κλουβί μέσα. Η κόρη του Δράκουλα, Νάτη, την ετοίμασε ο κύριος Δώρος, έχει βάλει και τα δωράκια της. Πάμε να μπούμε στο αμάξι, να φτάσουμε στο Παγκράτη, να την παραδώσουμε στην καινούργια της οικογένεια. Έχουν μείνει κι άλλα, θυμάστε. Κύριε Μαξ, πάμε Παγκράτη βόλτα. Λοιπόν, είμαστε στο Παγκράτη, εγώ αυτό το χρώμα δεν το ξαναβάζω. Τι είναι, σκοτώνει παιδιά, τι είναι αυτό το σάπιο τίλε εδώ πέρα, τι είναι, πώς να το πούμε αυτό το χρώμα, σάπιο, σάπια μούρι. Τέλος πάντων, ο κύριος Μαξ, τρέχουμε, ήρθαμε να αφήσουμε τη γάτα και πάμε το Μαξ να καθίσει σπίτι, έχει τώρα μία εβδομάδα να κάνει θεραπεία. Θα έρθει και ο Φώτης εδώ να κάνουμε το unboxing της γάτας. Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει, τώρα που έχω φτάσει στο παιδιά, δεν υπάρχει, δείξα, θα το πάω, την πετάξω αυτή την μπλούζα. Έχω παρατηρήσει, Μαξ, για πες και εσύ, να το παρατηρήσεις και εσύ. Χιλιάδες ανθρώπους να καπνίζουν τα 3 εκατομμύρια τσιγάρα μέσα στα αμάξια τους, με κλειστά τα παράθυρα. Παιδιά, τι είστε τζιμινιέρες, μπορείτε να κόψετε αυτό το κάλεσμα. Τι είναι αυτή η καπνούδα, άνα καπνούδα μπενάκι εκεί με τη τσιγαρούμπα. Δώσε και σώσε. Κλειστό το παράθυρο, να το ξαναρουφήξει μέσα το καρκινογόνο, πουλικό όλο. Ε? Πού είναι και αυτός ο Φώτης. Χειρουργημένη. Νάτος. Οχ. Unboxing. Λοιπόν, να σου πω γιατί την πήρα. Πες. Γιατί ήταν η μόνη της πίσω-πίσω. Ναι. Και ήξερα ότι δεν θα τρώει και δεν την αφήνουν. Δεν την αφήνανε. Τώρα πες όλες τις μπίτσεις. Ναι. Ψάρια του ωκεανού μους. Δεν ξέρω αν είναι θηλυκό. Εγώ εντάξει, κόρη του Δράκουλα την έλεγα. Θα το δεις. Μπορεί να είναι και ο Δράκουλας ο ίδιος. Αφού ό,τι και να είναι. Ναι, ελάτε. Στηρώνουμε τα κολόγατα. Λοιπόν, έχεις να πεις κάτι άλλο, να κάνετε το Φώτη follow παντού, χρειάζεται να βλέπετε και τη γάτα. Λοιπόν, θα γίνει χαμούλιο. Το κλείνω, καληνύχτα, να κατουργέσετε όλη νύχτα. Καλά όνομα να μας πούνε. Α, γράφτε ονόματα στα comments. Κοντά στο Δράκουλα. Δεν κερδίζει καμία, τίποτα. Την αγάπη μας. Ένα λούσιο.